Καλησπέρα σας. Όπως είχαμε πει την περασμένη φορά που βρεθήκαμε σε μια επικοινωνία μαζί το Σαββατοκύριακο, έτσι σας είχα τάξει, θα μιλήσουμε εφόλης της ύλης. Και αυτό θα κάνουμε. Ξεκινώντας από το χθες, φτάνοντας στο σήμερα και διαβλέποντας το αύριο. Πάντοτε και μόνο σε σχέση με το ύπατο συμβούλιο και το Μεγάλο Συμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκοτικού Τύπου. Και απευθύνομαι σε εσάς, αδελφοί μου και μόνον, του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκοτικού Τύπου. Αδελφοί μου, υπάρχουμε σαν οντότες, όπως όλες οι λοιπές νομικές οντότητες, με βάση τον νόμο. Η δημιουργική μας ύπαρξη είναι ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει για τις ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, προβλέπει για τα ιδρύματα. Υπάρχουμε λοιπόν και λειτουργούμε όχι με βάση κάποια μεταφυσική ή αυτοδύναμα, αλλά με ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος ομοίως επιτάσσει στις δικαστικές αρχές να λύουν τα όποια προβλήματα και αυτές θέτουν. Τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, ποιος έχει δικαιώματα και ποιος δεν έχει δικαιώματα. Και επίσης ορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία ασκούνται τα δικαιώματα και τις επιπτώσεις σε αυτούς οι οποίοι αρνούνται την εκτέλεση των αποφάσεων του κράτους ή προσπαθούν να στερήσουν νόμιμα δικαιώματα. Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έχει θεσπιστεί ότι ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος ορίζεται από δύο ενώσεις, το Ύπατο Συμβούλιο και το Μεγάλο Συμβούλιο. Η αρχή της διαφοράς ως προς την διοίκηση του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου δια την Ελλάδα υπήρξε μία μη νόμιμη πράξη καταλήψεως της αρχής και εξομβελισμού της νομίμου αρχής, του αειμνήστου τότε κρατιωτάτου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, από αυτούς οι οποίοι από τότε μέχρι σήμερα θέλουν να ασκούν μία μη νόμιμη διοίκηση. Με αυτή την παράνομη πράξη ταυτόχρονα υπήρξε και η διακοπή της νόμιμης διαδοχής. Εν έτη 2015, από το 2008 που ξεκίνησε η διαφορά μέχρι το 2015, όπου έγινε αμετάκλητη η απόφαση που όριζε ότι είναι μη νόμιμη και κακώς έγινε η πράξη αυτή, περάσανε πολλά χρόνια, αλλά η διαφορά τελείωσε. Έπρεπε να γίνει αποκατάσταση της διαδοχής. Αποκατάσταση της νομιμότητος και να υπάρξει σε αυτή την Ένωση Προσώπων, το Ύπατο Συμβούλιο, την Ένωση Προσώπων, το Μεγάλο Συμβούλιο, στον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο μία διοίκηση νόμιμη που να μπορεί να εκπροσωπεί κατά τις επιταγές της ελληνικής δικαιοσύνης και σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο. Μάλιστα, οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν ότι ρυθμιστικά καταστατικά
δια τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σχολικό τύπο δια την Ελλάδα είναι τα αρχαία συντάγματα του 1762 και 1786 μαζί με τον Γενικό Κανονισμό του Υπάτου Συμβουλίου και τον Ειδικό Κανονισμό των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων. Έτσι, το 2015, με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπομένων, τόσο από τα μεγάλα συντάγματα όσο και από τα καταστατικά μας, έγινε η συγκρότηση του νομίμου Υπάτου Συμβουλίου. Πλην όμως, συνέχισε να υπάρχει μία διοίκηση μη νόμιμη, ήδη ανυπόστατη, που ήθελε αυτή να διοικεί. Εδώ λοιπόν πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Δεν υπήρξαν ποτέ διαφορετικά ύπατα συμβούλια σαν ολότητα προσώπων. Υπήρξε και υπάρχει ένα ύπατο συμβούλιο με δύο ερίζουσες διοικήσεις. Άρα λοιπόν όλα τα μέλη αποτελούσαν μία οντότητα. Και θα το δούμε αυτό πιο μετά. Στο πρώτο τμήμα θέλω να γίνει κατανοητό από όλους πώς έχει η κατάσταση, όχι όπως παρουσιάζεται κάθε φορά διαφοροποιημένη ανάλογα με τα δοκούντα, αλλά όπως είναι πραγματικά και προβλέπεται από τον νόμο ο οποίος και μόνος μας ορίζει. Το Ύπατο Συμβούλιο έχει σχέσεις και είχε πάντοτε σχέσεις τόσο με τη Μεγάλη Στοά όσο και με άλλες τεκτονικές δυνάμεις. Οι σχέσεις με τη Μεγάλη Στοά, στις οποίες πάντοτε ήταν άριστες, σας διαβεβαιώ ότι είναι άριστες και ομοίως σας διαβεβαιώ ότι θα εξακολουθήσουν να είναι άριστες. Οι σχέσεις με τη Μεγάλη Στοά και συγκεκριμένα για εμάς την νόμιμη διοίκηση με τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην σύναψη ενός πρωτοκόλλου, μιας συμβάσεως αρμονικών σχέσεων, όπου εκεί περιγράφεται ότι μοναδικό μας στόχο και μέρημνα είναι η πρόοδος των τεκτονικών ιδεωδών κατά τα λοιπά. Είναι σαφές ότι είμαστε δύο ξεχωριστά σώματα. Το ένα δεν αναμειγνύεται, δεν δικαιούται, ούτε έχει την πρόθεση να αναμειχθεί στο τι κάνει το άλλο. Κανένα δεν έχει δικαίωμα και ποτέ δεν το έχει κάνει, και αυτό σας το βεβαιώνω, να προσπαθήσει να αναμειχθεί σε οτιδήποτε έχει σχέση με την διοίκηση, με τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, με τα αξιώματα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το άλλο σώμα. Περαιτέρω, έχουμε το θέμα των άλλων τεκτονικών δυνάμεων. Οι άλλες τεκτονικές δυνάμεις, όπως η όρκη, άλλα τάγματα που δεν είναι υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς, αλλά βρίσκονται ομοίως σε σχέση φιλίας και αγαθών σχέσεων, με όλους αυτούς τους οργανισμούς έχουμε ομοίως αγαθές σχέσεις και όταν αυτό επιτρέπεται, κυρίως στις λευκές εορτές, έχουμε μία, τους προσκαλούμε να παρασταθούν. Με όλους αυτούς υπάρχει μία αρχή που ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, ούτε θα αμφισβητεί, ούτε θα υπάρξει οτιδήποτε που να την αμφισβητήσει ποτέ,
ο σεβασμός στην πλήρη ανεξαρτησία των διοικήσεων και των σωμάτων. Σχέσεις με το εξωτερικό. Κάθε ύπατο συμβούλιο ανά τον κόσμο είναι αυθύπαρκτο και αυτοπροσδιοριζόμενο. Δεν έχει ανάγκη αναγνωρίσεως από οποιοδήποτε άλλο ύπατο συμβούλιο, διότι αυτό θα προσέκρουε στην αρχή της κρατεότητος, την sovereignty. Βεβαίως, υπάρχουν σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται μόνο με την ανταλλαγή αντιπροσώπων. Προσπίστωση, μπορείτε να δείτε την τεκτονική εγκυκλοπαίδεια και επίσης να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία, όπου ρητά γίνεται η αναφορά ότι οι διεθνείς σχέσεις υπάρχουν μόνο και μόνο με την ανταλλαγή αντιπροσώπων και δεν είναι νοητή η οποιαδήποτε έννοια αναγνωρίσεως μεταξύ υπάτων συμβουλίων. Αυτά λοιπόν ήταν από το χθες μέχρι το σήμερα. Σήμερα έρχονται κάποια ερωτήματα. Ποιος διοικεί σήμερα τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο νόμιμα? Εδώ λοιπόν υπάρχει μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών, η 53 του 2018. Στο πίσω μέρος του τρίτου φύλου γράφει ρητά. Αυτό έγινε μετά από αίτηση του νομίμου υπάτου, δηλαδή του δικού μας υπάτου συμβουλίου. Οι αιτούντες, Εμμανουήλ, Γερακιός κλπ. Κλπ. Οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον στην άσκηση της υποκρίσης συνετήσεως, αποτελούν την νόμιμη διοίκηση της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία ύπατο συμβούλιο του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ουρμελή 2, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δεύτερο από αυτούς, Εμμανουήλ Γερακιό. Όπως δε αυτή η διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές που έλαβαν χώρα 12/12/2016. Αντιθέτως, κατά τα ανωτέρω, πάσχει ακυρότητας η εκλογή του Νι Κάπα, δεν θέλω να εκθέσω το όνομα, στο αξίωμα του υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου. Αυτή λοιπόν την απόφαση έγινε προσπάθεια να ανακληθεί. Δικάσαμε. Απερίφθη η αίτηση της ανακλήσεως. Σήμερα ισχύει κανονικά. Και οποιοδήποτε ισχυρισμός άλλου ότι αυτός εκπροσωπεί το σκοτικό τύπο είναι μη νόμιμη. Όχι απλώς μη νόμιμη, είναι και κολαστέα, διότι δεν σέβεται την απόφαση. Και ενδεχομένως να αναρωτηθείτε, και εσείς τι κάνετε? Αυτό δεν θα το δούμε στο σήμερα, θα το δούμε στο αύριο. Θα ακολουθήσει. Έχει γίνει λοιπόν ένα θέμα και έφτασε σε πολύ σοβαρή εξέλιξη. Οι βαθμοί οι οποίοι δόθησαν από τη μη νόμιμη διοίκηση από το 2008 μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει? Ισχύουν, δεν ισχύουν? Έχουν δικαίωμα σε αυτούς τους βαθμούς? Γι' αυτό, αδελφοί μου, εμηνήθην από κάποιους αδελφούς
διότι επί υπάτου Ραφαήλ τη Σιγούρα, όταν ήμουν αρθύπατος, εξεδόθη μία δέλτος που έλεγε ότι μετά από την επιτροπή που έκρινε τους βαθμούς, σε κάποιους αδελφούς έγινε μνήμα ότι έλαβαν τους βαθμούς τους από ανυπόστατη διοίκηση και ότι αυτοί οι βαθμοί είναι ανυπόστατοι. Εθεώρησαν λοιπόν ότι δεν είχαμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Είπαν το καταπληκτικό, ότι είναι δύο διαφορετικά ύπατα συμβούλια και αυτό του Γεραγιού, το οποίο αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία, έγινε με μερικά μέλη και είναι μη νόμιμο. Και ότι ο σκοπός ήταν να μειωθεί η προσωπικότητά τους. Η μήνυση σε στράφη κατ' εμώ και κατά του τότε υπάτου Ραφαήλ δε Σιγούρα. Έτος 2016. Αδελφοί μου, φτάσαμε το 2019, άρα 16, 17, 18, τρία χρόνια με ανακρίσεις, προανακρίσεις, για να φτάσουμε λοιπόν φέτος να εκδοθεί το υπαριθμό 23 του 2019 βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο λοιπόν ρητά αναφέρει ότι βεβαίως αυτό το βούλευμα έχει κοινοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό στους πολιτικούς ενάγοντες, ήδη είναι αμετάκλητο, δεν προσβάλλεται, δεν αλλάζει αυτό. Λέει λοιπόν, οι ενώσεις προσώπων με την επωνυμία είπαν το Συμβούλιο του 33ου και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του αρχαίου και αποδεικμένου σκοτικού τύπου και Μεγάλο Συμβούλιο του 33ου για την Ελλάδα του αρχαίου και αποδεικμένου σκοτικού τύπου, εδώ ακολουθείται η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου ως προς τον αρχαίο και αποδεικμένο σκοτικό τύπο που δέχεται ότι είναι δύο ενώσεις προσώπων, που η μία αποτελείται από τους αξιωματικούς της Ετέρας, που εδρεύουν στην Αθήνα, συνιστούν ενώσεις προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν ως σωματεία. Ειδικότερα το καταστατικό τους αποτελείται από τα μεγάλα συντάγματα του 1762 και 1786 του ηλεκτροτεκτονισμού, το Γενικό Κανονισμό του Υπάτου Συμβουλίου και λέει τώρα, τόσο οι μηνυτές, όσο και οι κατηγορούμενοι, αποτελούν μέλη των οσάνων ενώσεων. Δηλαδή, μέλη του Υπάτου και του Μεγάλου Συμβουλίου. Με ερίζουσες διοικήσεις. Εδώ λοιπόν, για ακόμα μία φορά, γίνεται σαφέστατο ότι έχουμε μία ένωση προσώπων, ερίζουσες διοικήσεις. Στο πλαίσιο των μεταξύ τους διενέξεων έλαβε χώρα και η κοινοποίηση εκ μέρους των κατηγορουμένων της Οσάνο Επίμαχης από 26/5/16 ενημερωτικής Δέλτου, όπου αναφέρεται επί λέξη, όπως ήδη προεκτράθηκε, ότι δια της παρούσης γνωρίζουμε ότι με απόφαση του, το είπε το Συμβούλιο του 33ου του Αρχαίου και Αποδεικμένου Σκοτικού Τύπου για την Ελλάδα, απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολογήσεως, το έργο της οποίας συνεχίζεται σχετικά με τις αυξήσεις φωτός, οι οποίες εδόθησαν από 11/11 του 8 και εντεύθεν και αφορούν τους βαθμούς 32 ΕΜΕ και 33 και έκρινε μεταξύ άλλων ότι αναγνωρίζεται το ανυπόστατον και των πράξεων δια των οποίων οι παρακάτω αλφαβητικώς αναφερόμενοι αδελφοί έλαβαν αυξήσεις φωτός μετά την 11/11 του 8. Οι αναφερόμενοι αδελφοί θα φέρουν πλέον τους βαθμούς και θα απολαμβάνουν των τιμών και των αξιωμάτων τα οποία δικαιούνται πρώτης 11/11 του 8. Ωστόσο, συνεχίζω, παρακαλώ την προσοχή σας, με δεδομένο ότι τα όσα αναφέρονται στην άλλη ενημερωτική Δέλτο, την οποία
υπέγραψα εγώ ως αντίπατος κατεξουσιοδότηση του υπάτου, συνιστούν ανακοίνωση στα μέλη της τεκτονικής οργάνωσης του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου της απόφασης του διοικούντος αυτήν οργάνου, επωνομαζομένου υπάτου συμβουλίο. Και καθά δικαιούμεθα να το εκδώσουμε, απεφάνθη να μην γίνει κατηγορία. Έτσι λοιπόν έχει τακτοποιηθεί και ένα άλλο θέμα. Ναι, υπάρχει πλήρες δικαίωμα στη διοίκηση να αποφασίσει πού, πώς, πότε και αν οι βαθμοί, κάποιοι βαθμοί ήταν νόμιμοι ή όχι. Και σε αυτό θα προχωρήσουμε στο επόμενο, στην άλλη ενότητα που αύριο, τώρα είμαστε στο σήμερα. Πολλοί λένε, σε αυτά τα δύο είπα τα συμβούλια, τις ερείψεις διοικήσεις τους, τι θα φέρει την Ένωση. Είναι πολύ απλό, αδελφοί μου, η αποδοχή της νομιμότητας. Η διοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μη νόμιμη, δεν έχει παρά να αποδεχθεί την νομιμότητα και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης είναι αυτονόητο ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν η νόμιμη διοίκηση να απεμπολέσει τα δικαιώματά της, να μην παρετούμε. Εγώ δεν θέλω πια να είμαι νόμιμη και θέλω να διοικούν οι παράνομοι. Αυτό, αν μη τι άλλο, θα ήταν απιστία. Και νομικά και ηθικά. Εάν λοιπόν υπάρχει διαφοροποίηση, αυτή οφείλεται σε αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν να επιθυμούν παρά τον νόμο και παρά τις αποφάσεις να διοικούν. Στο σημείο που γίνονται αποδεκτοί. Αλλά και όσοι τους κάνουν αποδεκτούς, ως διοίκηση, δεν είναι σύνομοι. Και έτσι τα εργαστήρια τα οποία έχουν τεθεί υπό την δικαιοδοσία της μη νομίμου διοικήσεως με σχετικό διάταγμα έχουν τεθεί σε ενενεργό κατάσταση, οι όποιοι βαθμοί δίδουν είναι ανυπόστατοι. Και από εκεί και πέρα είναι και δικό τους δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται αν θέλουν να ακολουθούν την νομιμότητα ή όχι. Αλλά θα τα δούμε στο κομμάτι του αύριο. Κάποιοι είπαν να γίνουν συζητήσεις. Επαναλαμβάνω. Δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση πέραν της νομιμότητας. Ξεκάθαρα και ωραία. Το δίκαιο δεν συμβιβάζεται. Ελέγχθη να υπάρξει αλληλοεπισκεψιμότητα μεταξύ αυτών που δέχονται την νόμιμη διοίκηση και αυτών που δεν τη δέχονται. Δεν είναι εφικτό, αδελφοί μου. Δεν λέω ότι απλώς ότι ξεφεύγει της λογικής χρήσης, αλλά δεν είναι και εφικτό. Για ποιο λόγο? Η Ένωση Προσώπων του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκοτικού Τύπου έχει συγκεκριμένα μέλη τα οποία είναι ενεργά και μη ενεργά και μη τακτικά. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα και δεν έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους, πλέον από τον Ιανουάριο είναι στα μη ενεργά μέλη και μη τακτικά και έτσι δεν δικαιούνται να μετέχουν την εργασία. Μπορούν, αν θέλουν να κάνουν μια αίτηση, για να επανέλθουν, η οποία όπως λέγει το καταστατικό,
θα περάσει από τα εργαστήριά τους, αν θα γίνει αποδεκτή, και δια τους υψηλούς βαθμούς από το ΥΠΑ το Συμβούλιο. Μέχρι όμως να τακτοποιηθούν και να επανέλθουν σε ενεργό κατάσταση, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εργασίες. Ελέγχθη να υπάρξει ένα μορατόριο. Δηλαδή, τι. Εμείς, να μην, η νόμιμη διοίκηση, να μην ασχίσει, να πάψει να ασχεί τα δικαιώματά της. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα, αδελφοί μου. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τα δικά σας νόμιμα δικαιώματα. Ουέ και αλίμονο, αν εμείς λέγαμε και εμείς δεχόμαστε ότι δεν θα τα ασχίσουμε. Αντιθέτως, σας διαβεβαιώ προσωπικά και έχοντας εξουσιοδότηση από το ΥΠΑ το Συμβούλιο ότι θα ασχίσουμε πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματα προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ομαλότητας. Σήμερα που συζητάμε, πληροφορήθηκα ότι γίνονται προτάσεις σε αδελφούς να σπεύσουν, να πάρουν βαθμούς όσο προλαβαίνουν, διότι δήθεν πρόκειται να υπάρξει ένωση νομίμων και μη νομίμων. Σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Βαθμοί οι οποίοι δίδονται δεν πρόκειται να αναγνωριστούν σε καμία περίπτωση. Και αν μέλος εγγεγραμμένο υπό την διοίκηση του Υπάτου Συμβουλίου της Δικαιοδοσίας μας λάβει βαθμό από μη νόμιμη διοίκηση, έχει τελέσει πειθαρχικό παράπτωμα μείζωνος σημασίας. Έτσι, βεβαίως όποιος θέλει να το κάνει, και πιο περίεργα πράγματα γίνονται στη γη, αλλά να μην περιμένει ότι θα τύχει ανταποκρίσεως από εμάς. Ελέγχθη ότι και σας ανελήθη εργαστήρια τα οποία δίδουν κανονικά τους φιλοσοφικούς βαθμούς είναι μόνο υπό την δικαιοδοσία μας. Ακούσατε, και τώρα φεύγουμε και από το σήμερα και πάμε στο αύριο. Ακούσατε, αδελφοί μου, ότι υπάρχει η Επιτροπή Αξιολογήσεως, η οποία συνεχίζει και υπάρχει από τον Ύπατο, τον Ανθύπατο, τον Μεγάλο Ρήτορα και τον Μεγάλο Καγκελάριο. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αδικήσουμε κανέναν. Αιτήσεις αναγνωρίσεως, αιτήσεις αποκαταστάσεως θα εξαταστούν μία προς μία. Δεν πρόκειται να αδικηθεί κανείς. Αλλά ας ξεχάσουμε ότι δήθεν θα υπάρξει ομαδική παραδοχή και εισρωή. Δεν πρόκειται να συμβεί. Πάμε στο αύριο. Όλοι γνωρίζετε ότι αναμένουμε την έκδοση μιας αποφάσεως του εφετείου. Ποια είναι αυτή η περίφημη απόφαση του εφετείου, η οποία ήδη έχει δικαστεί, περιμένουμε την έκδοση αποφάσεως. Πρωτόδικα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εδέχθη ότι μετά τον Ραφαήλ είναι σίγουρα, μετά την εκδίωξή του, εκλογές των τότε υπάτων και ύψο γιούρε και των επομένων, πάσχουν. Όχι απλώς πάσχουν, είναι ανυπόστατες.
Ενάντια σε αυτή την απόφαση έγινε μία έφεση, δικάστηκε και αναμένεται και το εφετείο. Εμείς ποτέ δεν είχαμε επιθετική πολιτική, σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, για ένα πολύ μικρό διάστημα μηνών, που με μία όχι ορθή απόφαση, γι' αυτό και ανακαλέθηκε και αμέσως μετά, είχε ελεγχθεί ότι κακώς χρησιμοποιούμε το όνομα του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, που αλλάξαμε αμέσως, την ίδια μέρα. Και προπάσεις κοινοποίησεως. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν νοείται τέκτον που να μη σέβεται τον νόμο. Αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως, όταν πλέον δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία από κανέναν περί της ορθότητας, θα αφήσουμε ένα πολύ μικρό διάστημα για συμμόρφωση, οικία και ελευθέρα βούληση. Εάν αυτό δεν υπάρξει, τότε η νομική φαρέτρα έχει τα σχετικά ώστε να επιβληθεί, όχι η δική μας θέληση, εμείς είμαστε τίποτα, η θέληση της ελληνικής πολιτείας. Διότι μία δικαστική απόφαση εκφράζει τη θέληση του ελληνικού δημοσίου. Και κανείς δεν έχει δικαίωμα ως διοίκηση να αφήσει ανενεργή και ανεκτέλεστη την βούληση του δημοσίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε χρήση κυρίως του λόγου, της λογικής. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κάτι άλλο παρά στη λογική και το δίκαιο. Όλα τα άλλα, τα δήθεν συναισθηματικά, γιατί άλλα είναι από πίσω και όχι ξαφνικές αγάπες και έρωτες, τα δήθεν πρέπει να τα βρούμε. Δεν χάσαμε κάτι για να βρούμε. Αυτό που χάθηκε ήταν η νομιμότητα. Αλλά αυτή τη βρήκαμε. Από τη στιγμή που τη βρήκαμε τη νομιμότητα, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εκτός αν κάποιοι υπονοούν ότι πρέπει να χάσουμε και τη νομιμότητα και τότε χαμένοι στο δάσος να ψάξουμε να βρούμε τα ψίβουλα που φάγανε τα σπουργητάκια. Τότε δεν θα είμαστε αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος και δεν θα είχαμε όρντο απ' χάου, αλλά χάου απ' όρντο. Και εκεί δεν θα φτάσουμε. Αυτό σας το εγγυούμε. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και ανανεώνω την υπόσχεσή μου για οτιδήποτε νεότερο να έχετε πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση. Γεια σας.